Ισαάκ του Σύρου, λόγος Ιώτα Γάμα, περί το ότι είναι ωφέλιμος στους ησυχαστάς η αργία από τας φροντίδας και επιζήμιος είσοδος και έξοδος εκ του κελίου αυτών. Ο πολυμέριμνος και πολυφρόντιστος άνθρωπος δεν δύναται να γίνει πράος και ησύχιος, καθότι εανάγκη αιτία των πραγμάτων για τα οποία ταλαιπωρείται αναγκάζουν αυτόν να κινείται και να επασχολείται εις τα αυτόν και σε αυτά και να μην σκέπτεται και διασκορπίζει τη γαλήνη και την ησυχία αυτού. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να ίσταται πάντοτε ενώπιον του Θεού και να έχει προς αυτόν εστραμμένον τόμα της ψυχής, εάν αληθώς θέλει και επιθυμεί να περιφρουρεί και σκεπάζει το νου αυτού και να καθαρίσει και να μεταβάλει τας μακράς, μικράς ατάκτους κινήσεις οι οποίοι κινούνται εις αυτόν. Να μάθει δεν να διακρίνει με τα γαλήνη στους εισερχομένους και εξερχομένους εκ της καρδίας αυτούς διαλογισμούς, διότι οι πολλές ασχολίες και φροντίδες των μοναχών είναι σημείο της χαυνότητος και αμελίας αυτών προς την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού και εφανερούν τα ελαττώματα αυτών προς τα θεία. Χωρίς την αμερμνία των γίνων πραγμάτων μη ζητήσεις φως στην ψυχή σου, μήτε γαλήνη στις αισθήσεις του. Και όπου ευρίσκονται ασχολή και φροντίδες των γίνων πραγμάτων, σύ μη πληθύνεις στα σχολεία σου και δεν θέλεις εύρη διασκορπισμών εις το νου σου ή στην κρυπτήν σου ευχή. Διότι χωρίς τις αδιαλείπτους προσευχής δεν δύνασαι να πλησιάσεις τον Θεό. Το δε μετά των κόπων της προσευχής σου να καταγίνεσαι εις άλλη φροντίδα δια του νόου σου, τούτο προξενεί τον διασκορπισμό της διανοίας. Τα δάκρυα και ο ραπισμός της κεφαλής ο γινόμενος εις την προσευχήν υπό του αγωνιστού και το κυλίεστε με τα θερμότητος έμπροσθεν του Θεού αυξάνουν τη θέρμη της γλυκύτητος αυτών εντός της καρδίας, η οποία μετά επενουμένη εκτάσεως πετά προς τον Θεό και φωνάζει «Εδίψεις εν η ψυχή μου να έλθει προσέ τον Θεό των ισχυρών και ζώντα, πότε μέλει να έλθω να ειδώ το πρόσωπό σου Κύριέ μου, ως της πει εκ τούτου του ίνου της κατανήξεως και ύστερα εξαμελίας στερηθεί αυτόν, αυτός μόνος γνωρίζει σπίαν ταλαιπωρίαν εξέπεσε και όποιον το χάρι την πούμα αφηρέθη από αυτού ένεκα της χαυνότητος και αμελίας αυτού. Ό,τι κακό πράγμα είναι η θεωρία των ανθρώπων και η μεταυτόν ομιλία στους ησυχαστάς. Ο αδελφοί μου, τι αληθεία βλάπτονται οι ησυχαστέ εκ της συναναστροφής και συνομιλίας των άλλων περισσότερων από εκείνους οι οποίοι έφυγαν εκ της ησυχίας. Επειδή καθώς η ψυχρότης του πάγου όταν πέσει ξαφνικά επάνω στα τρυφερά βλαστάρια των φυτών ξηραίνει και αφανίζει αυτά, έτσι και η συντυχία και η ομιλία των ανθρώπων και σύντομη και ολίγη να είναι και φαίνονται προς καλόν σκοπό γινόμενε ξηραίνουν τα άνθη των αρετών του ησυχαστού τα οποία νεωστοί ήνθησαν εις την ψυχήν αυτού από την συγκέραση της ησυχίας και περικυκλούν με την απλότητα και τρυφερότητα των φυτών της ψυχής το οποίο εφυτεύθη παρά τας διεξόδους των δακρύων της μετανοίας και καθώς εις φοδρότης της πάχνης υπίπτουσα εις τα νεωστά φιώμενα χόρτα κατακαίει αυτά έτσι και η μετά των ανθρώπων συνομιλία κατακαίει την ρίζα του νοούς η οποία μόλις αρχίσει να χλωηφορεί την χλώη των αρετών και αν η ομιλία κάποιων οι οποίοι κατά κάποιο μεν εγκρατεύονται, κατά κάποιο δε έχουν μικρά αλατώματα, βλάπτει την ψυχή πόσο μάλλον η ομιλία και η θεωρία των κοσμικών και των ανευλαβών μοναχών. Και καθώς ευγενής κάποιος και τίμιος άνθρωπος όταν μεθύσει λησμονεί την εαυτού ευγένεια και ατιμάζεται και περιγελάται η τιμιότητα αυτού από ξένους και αλλοκότους ολογισμούς οι οποίοι εισέρχονται εις αυτόν εκ της δυνάμειος του ίνου έτσι και η σοφροσύνη της ψυχής θολώνει και σκοτίζεται εκ της θεωρίας και συνομιλίας των άλλων ανθρώπων και λησμονεί τότε ο ησυχαστής τον τρόπο της προσφυλάξεως αυτής και εξαλείφεται εκ της διανοίας αυτής ο σκοπός του θελήματος αυτής και κριζούται εξ αυτής το θεμέλιο της επενετής αυτού καταστάσεως. Εάν λοιπόν η συντυχία και η μεγαλοριμοσύνη όταν συμβαίνουν δια του μετερορισμού του νοώσης των ησυχαστήν ή και η πλησίασης του μόνον εις αυτά ώστε να ειδεί κάποιος και να ακούει
επαρκούν αυτά μόνο τα εισερχόμενα δια των πολλών της οράσεως και της ακοής και να προξενήσουν την ψυχρότητα της καρδίας και να προξενήσουν εις αυτόν θόλωσιν του νοός και ανευλάβιαν εις τα θεία. Και αν η ολίγη ώρα δύναται να προξενήσει τόση ζημία εις τον εγκρατή μοναχό, τι να είπομεν περί της διαρκούς συναναστροφής και του πολυ και ρινού εμποδίου του γινωμένου εκ τούτων εις τους αμελείς, διότι η αναθύμνιαση των φαγητών και ποτών, η ανερχομένη εκ του στομάχου, δεν αφήνει το νου να δεχτεί την θείαν επίγνωση, αλλά σκοτίζει αυτόν, καθόν τρόπον σκοτίζει τον αέρα ή εκ της υγρασίας της γης αναδεδομένη ομίχλη. Προς τούτης δε και ο υπερήφανος δεν εννοεί ότι περιπατεί στο σκότος και δεν γνωρίζει την έννοια της σοφίας του Θεού. Και πώς δύναται να γνωρίσει αυτήν ενώ υπάρχει σκοτισμένος? Δια τούτο υπερηφανεύεται δια του σκοτισμένου αυτού λογισμού ότι είναι ανώτερος πάντων των λοιπόν ανθρώπων, ενώ πραγματικός υπάρχει ευτελέστερος και ασθενέστερος πάντων και δεν δύναται να είδει και να μάθει τα σευθείας οδούς του Κυρίου. Ο δε Κύριος κρύπτει εις αυτόν το Άγιον αυτού θέλημα, καθώς ον δε δεν ηθέλησε να περιπατεί στην οδό των ταπεινών, το δε Θεό ημών η δόξα εις τους